Καλησπέρα κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών ανάμεσα στην Κύπρο και άλλα ευρωπαϊκά κράτη που αφορά την κυκλική οικονομία με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ακριβώς είναι αυτό το πρόγραμμα, εξηγήστε μας. Το πρόγραμμα LOOP, όπως πολύ καλά το είπατε, είναι ένα έργο το οποίο εντάσσεται στα προγράμματα Erasmus, τα οποία δικαιούνται να διεκδικήσουν σχολεία από όλη την Ευρώπη και σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς πανεπιστήμια να μπορέσουν να εξάξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και είναι ευτύχημα το γεγονός ότι τα παιδιά μας έχουν μέσω του προγράμματος Erasmus τη δυνατότητα να ανταλλάξουν σκέψεις, απόψεις, προβληματισμούς, να πάρουν ιδέες από πράγματα που συμβαίνουν σε άλλες χώρες, να παραδειγματιστούν, να δημιουργήσουν σε όλη αυτή τη συζήτηση. Και βεβαίως το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχα την τύχη να συναντήσω την περασμένη εβδομάδα στη Λεμεσό, σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε στην Τεχνική Σχολή της Λεμεσού και σε συνεργασία με την Τεχνική Σχολή Νομόδους, και φιλοξενούσαν τα τρία υπόλοιπα σχολεία που συμμετέχουν από την υπόλοιπη Ευρώπη σε αυτό το έργο. Συμμετέχουν 160 μαθητές και ο στόχος όλης αυτής της προσπάθειας είναι να γίνει κατανοητή στα παιδιά η διαδικασία του κύκλου της ζωής των προϊόντων. Και πάντα λέμε ότι όλη αυτή η συζήτηση σίγουρα για την διαχείριση των υλικών, για τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε αναπόβλητα, για την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, του πώς επιλέγουμε για παράδειγμα να μην παράγουμε αναπόβλητα για να χρειάζεται να ανακυκλώνουμε ή να επαναχρησιμοποιούμε. Και εκεί όπου δεν έχουμε επιλογή, να γνωρίζουμε ότι τα πάντα στη ζωή κάνουν κύκλο. Άρα έγινε μέσα από το έργο μια προσπάθεια να κατανοήσουν οι μαθητές τους τρόπους με τους οποίους εξοικονομούν πόρους και πώς ακριβώς γίνεται αυτή η ανανέωση των υλικών για να ξαναμπούν στην αγορά. Πολύ σημαντικές δράσεις, ειδικότερα σήμερα που τιμές της ενέργειας έχουν εκτοξευσεί. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ και θα μου επιτρέψετε να πω ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται ακριβώς για τα παιδιά και θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να δούμε πώς διαχειριζόμαστε τα οικονομικά του περιβάλλοντος πια, για να δημιουργήσουμε ανθρώπους, πολίτες αυτού του τόπου, οι οποίοι θα σκέφτονται οικονομικά, περιβαλλοντικά και όχι μόνο ρομαντικά σε ό,τι αφορά τα ζητήματα περιβάλλοντος και σε όλο το εύρος των επιστημών. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.